Η ουσία στη σημερινή συζήτηση βρίσκεται περισσότερο όχι στα άρθρα της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου, η οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει πολλά και ετερόκλητα μεταξύ τους θέματα, για τα οποία και δεν μπορούμε βέβαια να τοποθετηθούμε ενιαία με μια ψήφο, αλλά σε όσα δεν γράφονται σε αυτά τα άρθρα. Έτσι, και η ουσία της συζήτησης δεν βρίσκεται για το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ, δεν βρίσκεται βέβαια στην ολιγόμενη παράταση της διαδικασίας της ειδικής εκαθάρισης, αλλά στο ότι μέσω αυτής κερδίζετε χρόνο για να ολοκληρώσετε το έγκλημα, να δώσετε τη χαριστική βολή στη ΛΑΡΚΟ και φυσικά στους εργαζόμενούς της. Για όσους τυχόν λοιπόν τις προηγούμενες μέρες εναπόθεσαν τις προσδοκίες τους στο άρμα της ανάπτυξης που φέρνει ο καινούργιος αναπτυξιακός νόμος, το έγκλημα που συντελείται στη ΛΑΡΚΟ είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη για το πώς ερμηνεύεται αυτού του είδους η ανάπτυξη. Για τους εργαζόμενους αλλά και συνολικά για την απαξίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, προκειμένου να θησαυρίζουν οι επενδυτές. Βέβαια, αυτού του είδους την ανάπτυξη την υπηρετείτε όλοι σας. Αυτή την ανάπτυξη που στέκεται εμπόδιο στις λαϊκές ανάγκες. Συναντιέστε σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή τη στρατηγική στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Μην παριστάνετε λοιπόν σήμερα ότι πέφτετε από τα σύννεφα και κάνετε μάλιστα δακρύβρεχτες δηλώσεις για τους εργαζόμενους, γιατί κανένας από όσους κυβέρνησαν δεν είναι αθώος του αίματος για το έγκλημα που συντελείται στη ΛΑΡΚΟ, ούτε η Νέα Δημοκρατία βέβαια, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και το ΠΑΣΟΚ που ξαφνικά εμφανίζεται εδώ ως αγιοποιημένο. Πολύ περισσότερο, όταν και σήμερα αυτή τη στρατηγική υπηρετείται από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, σύμπνοια που εκφράζεται με τη στήριξη στο Ταμείο Ανάπτυξης και το αντιλαϊκό πακέτο μέτρων που το συνοδεύει, με τη διαχρονική επίθεση στους μισθούς και στα εργασιακά δικαιώματα, απαραίτητη προϋπόθεση για την περιβόητη ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, στην οποία όλοι ομνύεται. Τώρα, για το αν έχετε σύπνοια και στη στρατηγική επιλογή να χαρίζετε παραγωγικές δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας στους ιδιώτες, τις οποίες ξαφνικά ανακάλυψε ο κύριος συζητητής του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ανατρέχουμε λοιπόν στα χρόνια που ήμασταν αγέννητοι και μπερδεύετε, υπάρχουν αρκετά τέτοια παραδείγματα στην πολύ πρόσφατη ιστορία. Και για να μην τα παριθμίσουμε όλα, νομίζω ότι είναι αρκετό το παράδειγμα της Κόσκο για να εκθέσει την υποκρισία σας όχι μόνο στους εργαζόμενους της που βιώνουν καλά στο πετσί τους τις συνέπειες του ξεπουλήματός τους στους περίφημους επενδυτές, αλλά και στο σύνολο του ελληνικού λαού. Το έγκλημα λοιπόν που διαπράττεται και στη ΛΑΡΚΟ έχει τη σφραγίδα της κυβέρνησης, αλλά έχει και όσων κυβέρνησαν πριν από αυτή και την οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Η εξέλιξη αυτή είναι το τελευταίο βήμα ενός εγκληματικού σχεδίου που ακολούθησε τη διαχρονική πολιτική της απαξίωσης, της εγκατάλειψης, της οικοφάντησης και υπερχρέωσης μιας στρατηγικής σημασίας επιχείρησης, ενός πραγματικού χρυσορυχείου για την ελληνική οικονομία, όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, με ευθύνη όλων σας, αλλά και της ίδιας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον που δείχνουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για αυτή. Η κυβέρνηση βέβαια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, μετά από 2 χρόνια κοροϊδίας προς τους εργαζόμενους, έρχεται ως μεσίτης, ως ντίλερ των επενδυτών, να ικανοποιήσει τη σταθερή και μεγαλύτερη απέτησή τους. Το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ απαλλαγμένης από τους εργαζόμενους, που σε αυτή την προοπτική ανάπτυξη τους αντιμετωπίζουν ως βαρύδια, για να την αγοράσουν σε τιμή ευκαιρίας και να τους αντικαταστήσουν στη συνέχεια με φθηνότερους εργάτες χωρίς δικαιώματα, με νέες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Γνωστό και χειροπαιγμένο το έργο. Είναι μάλιστα τέτοιος ο κινησμός σας που δεν διστάσετε να τους πετάξετε κυριολεκτικά στον δρόμο, αφού στη σύσκεψη των Υπουργών με τους εργαζομένους ανακοινώθηκε όχι μόνο η απόλυση, αλλά και η έξωσή τους από τους οικισμούς. Δηλαδή, από τη μια στιγμή στην άλλη, θα βρεθούν και άνεργοι και άστεγοι. Τέτοια είναι η αναλγησία σας. Ήξεραν βέβαια πολύ καλά οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ ποια θα ήταν η κατάληξη της εγκληματικής απόφασης που έχετε επιλέξει. Δεν παραμυθιάστηκαν ούτε με το αρχικό αφήγημα της κυβέρνησης ότι δήθεν η εκαθάριση και η εκποίησή της ήταν μονόδρομος για τη σωτηρία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
δεν παραμυθιάζονται και τώρα με τα δίθεν κοινωνικά σας πακέτα. Ή μήπως νομίζετε ότι θα τους ξεγελάσετε με τη δίθεν μεγαλοκαρδία που ανακοινώσατε για την απορρόφηση των άνω των 55 σε προγράμματα κοινοφελούς εργασίας μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Δηλαδή στέλνετε στα προγράμματα της πείνας όλους αυτούς που έφαγαν κυριολεκτικά τη ζωή τους να δουλεύουν στα κάτεργα της ΛΑΡΚΟ. Και για τους νεότερους βέβαια το κοινωνικό σας πακέτο περιλαμβάνει λίγα ψίχουλα για αποζημίωση και τα γνωστά προγράμματα της ανεργίας και μπόλικη ελπίδα για επαναπρόσληψη ορισμένων, χωρίς καμία δέσμευση βέβαια για τους όρους της σύμβασης για να προχωρήσει η λειτουργία καθάριση. Όταν μάλιστα όλο αυτό το διάστημα, λόγω της πίεσης και της ανασφάλισης για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι βιώνουν τις πιο επικίνδυνες συνθήκες που έχουν ποτέ περάσει στην ιστορία της, με τους δείκτες για το εργατικό ατύχημα να βρίσκονται συνεχώς στο κόκκινο. Όμως απέναντι σε αυτούς τους εγκληματικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με την αντοχή και την αποφασιστικότητα δίνουν σκληρό αγώνα. Και από τέτοιους αγώνες έχουν μεγάλη εμπειρία οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, αντλούν δύναμη και έμπνευση από τον αντίστοιχο ηρωικό αγώνα του 1977 των εργατών της ΛΑΡΚΟ, που για 110 μέρες αψήφισαν την τρομοκρατία, τη βία, τις απειλές της μεγαλοεργοδοσίας αλλά και του αστικού κράτους. Είστε λοιπόν γελασμένοι αν νομίζετε ότι με αυτή την προσπάθεια να σαλαμοποιήσετε στην πραγματικότητα τους εργαζόμενους στο υποτιθέμενο κοινωνικό σας πακέτο, στα διάφορα προγράμματα κοροϊδία, θα διασπάσετε την ενότητά τους. Είναι ανθεκτική ενότητα αυτή, γιατί χτίστηκε στον αγώνα που δίνουν εδώ και 2 χρόνια, ενάντια στα εγκληματικά σας σχέδια, αλλά και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στις απεργίες και κινητοποιήσεις κόντρα στην απληρωσιά, ενάντια στις αργολαβίες που όλο και πλήθαιναν, γιατί διέβλεπαν την προετοιμασία που γινόταν για την απαξίωση της επιχείρησης και το σχέδιο βέβαια της ιδιωτικοποίησής της, για το οποίο ήδη είχαν αρχίσει τα διερευνητικά παζάρια. Να ξέρετε όμως ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ έχουν μεγαλύτερη δύναμη, γιατί δεν είναι μόνοι τους. Έχουν κερδίσει ήδη με τον αγώνα τους ως τώρα και θα συνεχίσουν την ενεργητική αλληλεγγύη όλων μας. Ο πόλεμος που τους κηρύξατε δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και το λαό της περιοχής που πραγματικά οδηγείται σε μαρασμό. Είναι πόλεμος προς όλη την εργατική τάξη και ως τέτοιος θα πάρει δυναμική απάντηση. Γιατί η ΛΑΡΚΟ μπορεί και πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, να αναπτυχθεί και να εξυγχρονιστεί, αλλά και να διασφαλίσει τη δουλειά και τα δικαιώματα των εργαζομένων της σε ένα ασφαλές για αυτούς περιβάλλον. Την πρότασή μας ως ΚΚΕ την έχουμε προς τον ελληνικό λαό, αλλά ιδιαίτερα προς τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, καταθέσει επανειλημμένα. Γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι και μια επιπλέον ζωντανή απόδειξη ότι ο ρηκτός πλούτος που διαθέτει η χώρα μας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού της, να τον βοηθήσει να ζήσει καλύτερα, φυσικά στο πλαίσιο μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης που ο ίδιος ο λαός θα έχει τα κλειδιά της οικονομίας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια εξάλλου ότι η ΛΑΡΚΟ διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα και είναι μια από τις κύριες παραγωγικές πηγές νικελίου στην Ευρώπη? Ενός μετάλλου απαραίτητο για την παραγωγή ανοξίδου του χάλιβα και γενικότερα αξιοποιήσιμου σε διάφορες μορφές για χρήση υψηλής τεχνολογίας. Ποιο είναι λοιπόν το εμπόδιο που δεν επιτρέπει σε μια τέτοια επιχείρηση κυριολεκτικά να απογειωθεί? Το εμπόδιο είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Το βασικό εμπόδιο που αυτές οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες της χώρας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό το ΚΚΕ τονίζει προς το λαό, ιδιαίτερα προς την εργατική τάξη, ότι προϋπόθεση για μια φιλολαϊκή αξιοποίηση και του νικελίου, του βοξίτη, του λιγνίτη, γενικότερα των ορυκτών πόρων και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης. Γιατί η εργατική εξουσία είναι αυτή που μπορεί να ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος ως κίνητρο της παραγωγής. Αυτή μπορεί να κοινωνικοποιήσει το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και κάτω από επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας να αναπτύξει τις παραγωγικές δυνάμεις με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία.
Το νικέλιο της Λάρκο μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής. Η αξιοποίησή του που θα τροφοδοτήσει μια σειρά από βιομηχανικές μονάδες, αναπτύσσοντας τόσο τις ανάγκες σε νικέλιο και τη λειτουργία της Λάρκο, όσο και συνολικά τη βιομηχανική παραγωγή στο σύνολό της. Με ένα τέτοιο τρόπο μπορούν οι εγχώριες πλουτοπαραγωγικές πηγές να αξιοποιηθούν για το σύνολο της οικονομίας. Με μια τέτοια μορφή οργάνωσης μπορεί πραγματικά η κοινωνική παραγωγή να αξιοποιηθεί προς όφελος των αναγκών των εργαζομένων. Με αυτό λοιπόν το κριτήριο βλέπουμε σήμερα και την κατάσταση στη Λάρκο. Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων της, στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας το δίκαιο αγώνα τους και τους καλούμε να συμπαραταχθούν με το ΚΚΕ, με τις όποιες επιφυλάξεις και αν έχουν, για να δώσουμε μαζί και αυτόν, αλλά και μεγαλύτερους αγώνες, για να ανοίξει συνολικά ο δρόμος της ανατροπής, της άλλης κοινωνίας, που θα βάλει στο επίκεντρο τις πραγματικές, τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα άρθρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει βέβαια το άρθρο 3 που αφορά τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γιατί και πάλι η ουσία βέβαια της συζήτησης δεν βρίσκεται σε αυτά που γράφονται στην ίδια τη διάταξη, αλλά σε αυτά που απουσιάζουν από αυτή. Γιατί παρουσιάζεστε σήμερα σαν να διευκολύνετε, σαν μεγαλοψυχία προς τους συνταξιούχους, την πρόβλεψη των 48 δόσεων και μάλιστα με επιτόκιο 6% για την καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών από την φορολόγηση των αναδρομικών των συντάξεών τους και από τα πρόστιμα, αλλά κρύβεται τη μεγαλύτερη κλοπή που έχει συντελεστεί σε βάρος τους από το ίδιο το τσεκούρμα των οφειλόμενων αναδρομικών. Δηλαδή όχι μόνο τους τα δώσατε λειψά και πετσοκομμένα, και αυτό μάλιστα υπό το βάρος των συνεχών και αποφασιστικών αγώνων που έδωσαν και συνεχίσουν να δίνουν, αλλά αντί να τους τα δώσετε και με τόκο μετά από την πολυετή καθυστέρηση, αφού τους στερήσατε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής για χρόνια, τολμάτε να παίρνετε και πίσω από αυτά τα λειψά που τους δίνετε, να παίρνετε πίσω τα μισά και πλέον με την υπερφορολόγησή τους. Αυτό δεν είναι κλοπή, εδώ μιλάμε πια για το μεγάλο κρατικό ρυφηφί. Και μάλιστα, όταν ακόμα και με τη σφραγίδα της δικής σας δικαιοσύνης έχει αναγνωριστεί το έγκλημα που διαπράξατε με την κατακρεούργηση των συντάξεων όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης. Γιατί το έγκλημα στη συνείδηση των συνταξιούχων ήταν δεδομένο βέβαια και χωρίς την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Το γνωρίζουν καλά και το βλέπουν να εξελίσσεται συνεχώς με όλες τις κυβερνήσεις. Κάθε κυβέρνηση και ένας επώνυμος αντιασφαλιστικός νόμος και ακόμα ένα ψαλίδι στις συντάξεις, μεγαλύτερο ξέσπτισμα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και κυρίως διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Αυτός ίσως ήταν και ο πιο επίδοξος στόχος όλων σας, γι' αυτό και δεν έχετε σταματημό. Έτοιμο έχει στην ατζέντα της κυβέρνησης και το νέο σχέδιο για τον ΕΦΚΑ, για να προχωρήσει το καινούριο τζογάρισμα των συντάξεων και στο ανταποδοτικό του σκέλος. Δεν είναι εξάλλου καθόλου τυχαίο ότι όλο αυτό το διάστημα προηγήθηκε το γνωστό άθλιο παιχνίδι της κατασυγκοφάντησης των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, που εξελίσσεται με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον κύριο Χατζηδάκη σε ρόλο επιθεωρητή Κλουζό, να επισκέπτεται όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δήθεν για να ανακαλύπτει τις ατασταλίες των εργαζομένων. Φορτώνεται για άλλη μια φορά όλες τις αμαρτίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις και την απονομή των συντάξεων στις πλάτες των εργαζομένων, για να κρύψετε τις δικές σας ευθύνες και κυρίως για να προχωρήσετε πιο εύκολα στις επόμενες ανατροπές. Μήπως μέσω από τέτοια συκοφάντηση και λάσπη δεν δικαιολογήσετε κατά καιρούς και τις μεγάλες περικοπές των συντάξεων, ξεκινώντας δήθεν από τους προνομιούχους μεγαλοσυνταξιούχους για να συμπαρασύρετε στον κατήφορο και τους υπόλοιπους? Την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Όλα αυτά δηλαδή που ζητάνε σήμερα και δικαιούνται οι συνταξιούχοι και αντί για αυτά λαμβάνουν τον εμπεγμό της υπερφορολόγησης με δόσεις και με τον τόκο.
Αυτά τα άρθρα βαραίνουν και καθορίζουν φυσικά την αρνητική μας ψήφο στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έναντι άλλων ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα το αφορολόγητο των πτητικών επιδομάτων και των επιδομάτων βαρέων καθηγηνών και της ειδικής αποζημίωσης του πτητικού και ιατρονεσουλευτικού προσωπικού του ΕΚΑΒ για τις αεροδιακομιδές, που φυσικά και πρέπει να δοθεί, αν και είναι το ελάχιστο πραγματικά μπροστά στα τόσα που οφείλεται να αναγνωρίσετε συνολικά στο υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Όπως βέβαια εμπεγμός είναι και η παράταση για ένα μήνα των βεβαιωμένων οφειλών που μεταθέτουν και δεν λύνουν τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκονται χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι, μικροί επαγγελματίες, εργαζόμενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά στο σύνολό τους, που βυθίζονται όλο και περισσότερο στην υπερχρέωση, ιδίως στις συνθήκες της μεγάλης ακρίβειας. Μια τέτοια ρύθμιση είναι και το άρθρο 4 για την αναβολή του υπολογισμού του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, που προκάλεσε πραγματικά πανικό και μεγάλη ταλαιπωρία το τελευταίο διάστημα, ακριβώς γιατί η αύξηση στις περισσότερες περιπτώσεις των αντικειμενικών αξιών διαμορφώνει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα που τις οικονομίες μιας ζωής προσπαθούν να αποκτήσουν ένα σπίτι, να πληρώσουν τους σχετικούς φόρους. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις, λοιπόν, μπορεί να μεταθέτουν για λίγο το αδιέξοδο. Το σίγουρο είναι όμως ότι δεν αρκούν, όπως νομίζετε, για να λειτουργήσουν ως βαλβίδες εκτόνωσης στο καζάνι της οργής που σιγοβράζει και που αργά ή γρήγορα το γνωρίζετε και γι' αυτό προσπαθείτε ανεπιτυχώς να πάρετε μέτρα, θα βρει, σας διαβεβαιώνουμε, τη μόνη διέξοδο που μπορεί πραγματικά να ανακουφίσει στο λαό. Αυτή η διέξοδος βέβαια δεν περιλαμβάνει ούτε εσάς, ούτε τους άλλους ήδη δοκιμασμένους επίδοξους σωτήρες. Ευχαριστώ πολύ.